Αλέξης Τσιάμογλου, χορευτής, χορογράφος. Έχουμε έρθει από τη στέγη γραμμάτων και τεχνών στην Καλαμάτα μαζί με την συνάδελφο, την Ανδρονίκη Μαραθάκη, για 2 εβδομάδες στην Καλαμάτα για να δουλέψουμε με το σχολείο με 8 παιδιά, για να φτιάξουμε μια παράσταση. Του τετάρτου λυκείου και συνολικά δουλεύουμε 2 εβδομάδες, 12 μέρες. Έχουμε τις φουρτούνες μας, τα πάνω και τα κάτω μας, το οποίο τα έχουμε εντάξει και στην παράσταση, το πάμε πάνω, πάμε κάτω. Είναι παιδιά τα οποία κάποια είναι δουλεμένα, κάποια όχι, έχουν έρθει από τα δικά τους στυλ ή το δικό τους υπόβαθρο και προσπαθούμε να βρούμε κάτι μαζί, γιατί προσπαθούμε να στηρίξουμε τη δικιά τους δημιουργία και να μην είναι δικά μας υλικά. Ο στόχος του προγράμματος, όπως είναι ο τίτλος του, είναι το Dancing to Connect. Προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή στο τέλος και 2 σχολεία από διαφορετικές πόλεις μαζί, να υπάρξει μια ανταλλαγή πληροφορίες και εμπειρίας, το να γνωριστούν και μεταξύ τους τα παιδιά. Και τώρα όταν δουλεύουμε μεμονωμένα με κάθε σχολείο, το να έρθουν να δουλέψουν μαζί τα παιδιά. Κάποια από τα παιδιά δεν είναι απαραίτητα συμμαθητές στην ίδια τάξη. Να μπορέσουν να τριφτούν μαζί, να ανταλλάξουν απόψεις, σκέψεις, σωματικά να συναντηθούν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν δικιά τους χορογραφία ή υλικό. Εμείς θα θέλαμε να, όχι απαραίτητα να πούμε, αλλά να δείξουμε πώς μέσα από μια δουλειά και μια συλλογική διεργασία, προτείνοντας ο καθένας πράγματα με θάρρος και τόλμη, μπορούμε να φτιάξουμε ένα πράγμα το οποίο να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε με τους γονείς μας σε πρώτη φάση, με φίλους και με το κοινό της κάθε πόλης. Τα παιδιά, αν και είναι μια μικρή ομάδα, έρχονται εδώ και δίνουν πραγματικά την προσοχή τους και τη σκέψη τους και τον τρόπο που κινούνται για να επικοινωνήσουν με το χορό. Εγώ κάθε χρονιά ενθουσιάζομαι πάρα πολύ, γιατί κάθε παιδί και κάθε ομάδα έχει διαφορετικές δυναμικές και δημιουργεί εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί όλο το πρόγραμμα φτιάχνεται πάνω στο πώς μπορούν να δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά ένα έργο. Εμείς κάνουμε πολύ απλά τις συνδέσεις, αλλά τα υλικά είναι δικά τους όλα και έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αυτά μπορούν να επικοινωνήσουν με τον χορό.